Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky. Ισχυρός σεισμός 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ τάραξε τους κατοίκους της Αθήνας και περιοχών γύρω από την Αττική, με το επίκεντρο να εντοπίζεται στη Μαγούλα. Ο Εγκέλαδος χτύπησε αφήνοντας 4 ελαφρά τραυματίες και μικρές υλικές ζημιές. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μετασεισμική δραστηριότητα, που σύμφωνα με τους σεισμολόγους δεν εμπνέει λόγους ανησυχίας. Τον πανικό σκόρπισε ισχυρό σεισμό το μεσημέρι της Παρασκευής στην Αθήνα, ξυπνώντας μνήμες από τον Εγκέλαδο του 1999 στην Πάρνηθα. Η σεισμική δόνηση ήταν μεγέθους 5,1 ρίχτερ και είχε επίκεντρο 4 χιλιόμετρα βόρεια της Μαγούλας και 23 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Αθήνας. Ήταν μικρού εστιακού βάθους, 12 χιλιόμετρων σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, γι' αυτό και συνοδεύτηκε από μεγάλη ένταση και βοή. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μετασεισμική δραστηριότητα, με τον μεγαλύτερο μετασεισμό να καταγράφει στα 4,3 ρίχτερ και τους πολίτες να αρνούνται να μπουν στα κτίρια, φοβούμενοι ένα νέο δυνατό σεισμό. Ο ισχυρότατος αυτός σεισμός έγινε αισθητός και σε περιοχές γύρω από την Αττική, όπως την Ελευσίνα, την Κόρινθο, ακόμα και την Άξο. Λίγο αμέσως μετά το χτύπημα του Εγκέλαδου, σε δηλώσεις προέβη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας. Ο κρατικός μηχανισμός είναι σε εγρήγορση από την πρώτη στιγμή. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Χρυσοχοΐδης και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Νίκος Χαρδαλιάς βρίσκονται από την πρώτη στιγμή στο κέντρο συντονισμού και συντονίζουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Ο Πρωθυπουργός είναι στο γραφείο του και ενημερώνεται συνεχώς. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει τεθεί σε ετοιμότητα εάν χρειαστεί η συνδρομή του. Συνιστώ ψυχραιμία. Στην Ελλάδα γνωρίζουμε από σεισμούς και καλώ όλους τους πολίτες να ενημερώνονται και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία τους. Την ίδια ώρα, ένα μέρος της πύλης Ε1 στο λιμάνι του Πειραιά κατέρευσε λόγω του ισχυρού σεισμού. Από την πρώτη στιγμή υπήρξαν συντονισμένες ενέργειες και ενεργοποίηση του κρατικού μηχανισμού, του λιμενικού σώματος, της πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, τόνισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης. Οι μόνες ζημιές οι οποίες έχουν αναφερθεί αναφορικά με το Υπουργείο Ναυτιλίας είναι κάποιες ζημιές σε κτηριακές εγκαταστάσεις στον Ασπρόπυργο. Υπάρχει μια αναστάτωση, σε κάθε όμως περίπτωση είμαστε εδώ, είμαστε ψύχρεμοι, είμαστε παρόντες και αντιμετωπίζουμε την οποιαδήποτε δυσκολία. Συνολικά 4 άτομα έχουν τραυματιστεί ελαφρά από τον σεισμό, μεταξύ αυτών και μια έγκυος τουρίστρια που τραυματίστηκε από σοβάδες στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας, ενώ ένας ακόμη τραυματίας από σπασμένα τζάμια νοσηλεύεται στον Ερυθρό. Το ΕΚΑΒ επισημαίνει ότι εφημερεύουν τα νοσοκομεία Θριάσιο, Ερυθρός και Ιπποκράτειο. Παράλληλα, η πυροσβεστική έχει δεχθεί εκατοντάδες κλήσεις, κυρίως για απεγκλωβισμούς από ασανσέρ, ενώ την ίδια ώρα, λόγω του ισχυρού εγκέλαδου, σημειώθηκαν πολλές καθυστερήσεις σε δρομολόγια, καθώς και μποτιλιάρισμα σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Αυτοψία στα κτίρια της πρωτεύουσας διενεργούν αρμόδια κλιμάκια μηχανικών, ενώ οι σεισμολόγοι είναι καθησυχαστικοί. Τον γύρο του κόσμου, μέσω των μεγάλων ειδησιογραφικών πρακτορείων και τηλεοπτικών δικτύων, κάνει είδηση για τον ισχυρό σεισμό των 5,1 βαθμών που έπληξε την Αθήνα και την ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός και θα συνεχίσει να είναι όλο το 48ωρο για προληπτικούς λόγους μετά τον ισχυρό σεισμό των 5,1 ρίχτερ που τάραξε την Αθήνα σήμερα το μεσημέρι. Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε από το Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας για τα μέτρα αντιμετώπισης της κατάστασης, με την πυροσβεστική, την αστυνομία και τα νοσοκομεία της πρωτεύουσας να βρίσκονται επιποδώς και τους αρμόδιους φορείς να συνιστούν ψυχραιμία. Σε λίγη ώρα, ο Πρωθυπουργός επισκέπτεται το Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής στο Χαλάνδρη. Σε μία ώρα από τώρα θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη υπό τον επικεφαλής του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας, προκειμένου να γίνει γνωστή η μετασεισμική ακολουθία και οι ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν. Επιποδώς βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός μετά τον ισχυρό σεισμό των 5,1 ρίχτερ που τάραξε την Αθήνα το μεσημέρι της Παρασκευής, με την πυροσβεστική, την αστυνομία και τα νοσοκομεία να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα. Από την πρώτη στιγμή, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώνεται συνεχώς για την κατάσταση στην Αττική, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στο Αρχηγείο της Πυροσβεστικής με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά, τον νέο Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Μιχάλη Καραμαλάκη και τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη. Η εικόνα αυτή τη στιγμή είναι εικόνα εκτόνωσης. Όπως γνωρίζετε, δεν είχαμε μεγάλους τραυματισμούς. Είχαμε κάποιες καθυζήσεις κτηρίων και ειδικά κάποιες προσώψεις οικειών. Παραμένει σε ετοιμότητα όλος μας ο μηχανισμός και θα παραμείνει
καθαρά για προληπτικούς λόγους όλο το 48ωρο. Θέσαμε σε ετοιμότητα τις υπηρεσίες των Δήμων, έτσι ώστε να μπορούν να εξυπηρεθούν οι πολίτες για τα ζητήματα που αφορούν στις αυτοψίες που χρειάζονται. Και σε γενικές γραμμές θα συνεδριάσει στις 10 η ώρα το βράδυ ο οργανισμός που ο ΑΣΠ με τον κύριο Λέκα, έτσι ώστε να παρακολουθούμε τη μετασεισμική ακολουθία για να έχουμε πλήρη εικόνα της εξέλιξης. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας. Αυτή τη στιγμή όλες οι υπηρεσίες μας, όλος ο μηχανισμός του κράτους, από την πρώτη στιγμή ανταποκρίθηκε, συνεχίζουμε, παραμένουμε στις επάλξεις. Δεν χρειάζεται να λέμε πάρα πολλά πράγματα. Όλοι οι πολίτες ξέρουν τι πρέπει να κάνουν στις περιπτώσεις αυτές. Και από εκεί και πέρα παραμένουμε σε επιφυλακή με συνεχή συνεδριάση του ΞΟΠ. Σε επιφυλακή έχουν τεθεί όλες οι μονάδες υγείας της πρώτης υγειονομικής περιφέρειας μετά από εντολή του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια. Ενώ στις 10 το βράδυ της Παρασκευής συνεδριάζει ο Οργανισμός του Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας υπό τον πρόεδρο Ευθύμη Λέκα. Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές και για τις επόμενες 48 ώρες για προληπτικούς λόγους. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Γιώργο Πατούλη, τον Περιφερειάρχη Αττικής. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και τους συνδεδεατές σας. Κύριε Πατούλη, συμμετείχατε στην ευρεία σύσκεψη του κέντρου στο αρχηγείο της πυροσβεστικής. Θα θέλαμε να μας πείτε ποια είναι ακριβώς η εικόνα που έχετε, ούτως ώστε να καταλάβουμε και εμείς την κατάσταση που επικρατεί στην Αττική. Λοιπόν, καταρχήν θεωρώ ότι αμέσως έδρασα το συντονιστικό και σωστά το μεσημέρι, ώστε να γίνει μια πλήρη καταγραφή από κάθε πλευρά, από κάθε υπηρεσία του κράτους, των Δήμων, της Περιφέρειας, αλλά και όλων των αρμόδιων φορέων, για να κατεγίνει η καταγραφή αυτής της κατάστασης. Ευτυχώς φαίνεται ότι ο σεισμός αυτός, προφανώς περιμένουμε να δούμε και την εξέλιξή του, παρά τη διαβεβαίωση ότι υφίσταται ότι μάλλον ο κεντρικός, παρά τα αυτά θα έλεγα δεν άφησε τα τραύματα εκείνα της αδυναμίας σε μια περίπτωση του να έχουμε προβλήματα είτε κτηριακά είτε τεράστια κτηριακά προφανώς ή και απώλεια ζωής ή τραυματισμός. Αυτό είναι η θετική πλευρά της εξέλιξης και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Το δεύτερο προφανώς είναι ότι μας δίνει τη δυνατότητα να βρεθούμε σε μια εγρήγορση. Και από την πρώτη στιγμή, όπως καταλάβαμε, ήταν και η ενημέρωση στον Πρωθυπουργό, αλλά και σε ετοιμότητα οι αρμόδιες αρχές. Ακριβώς. Δηλαδή, και θα έλεγα ότι όσο και να φανεί έτσι περίεργο, ίσως είναι και μια μορφή άσκησης να δούμε ότι όλα συντονιστικά δρούν σωστά, τώρα που δεν ήταν το πολύ ακραίο γεγονός, και που σίγουρα αυτό μπορεί να δημιουργήσει έναν συντονισμό, μια δυνατότητα να δει κανείς τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού και γι' αυτό πιστεύω και ο κύριος Χαρδαλιάς, ο νέος γραμματέας πολιτικής προστασίας, ορθά έπραξε και έδωσε την δική του εντολή όσον αφορά του να υπάρχει μια ετοιμότητα σε δήμους, προφανώς λαμβάνοντας υπόψη και τις απόψεις του καθηγητή του κ. Λέκα που μιλούσε ότι αυτό το ρήγμα διαφερειτώσει σχετίζεται και με το με το ρήγμα από την Πάρνηθα του 1999 εννοείται. Ακριβώς, ακριβώς. Και υπό αυτή την έννοια εμείς από τη δική μας πλευρά θεωρούμε ότι όλοι θα πρέπει να είναι ψύχρεμοι, να είμαστε εντός ετοιμοπόλεμοι, αλλά και συγχρόνως επευκαιρίας να σας πω γιατί όπως είναι γνωστό, εμείς αναλαμβάνουμε από 1η Σεπτεμβρίου τα δικό μας καθήκοντα της περιφερίας. Αυτό που θα πρέπει με επιμέλεια να υπάρξει, πέραν της πρόληψης και του συμπατισμού, είναι και της εκπαίδευσης των πολιτών, αλλά και των παιδιών μας. Είναι μακροπρόθεσμα όλα αυτά που λέτε βέβαια. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε και την αντιμετώπιση που θα μπορούμε να έχουμε τώρα από τις αρχές. Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι μέχρι τώρα οι αρχές ορθά έδωσαν αυτές τις εντολές. Τα νοσοκομεία να βρίσκονται σε μία, θα πει κανείς, σε μία διαδικασία ετοιμότητος. Όποιος πολίτης χρειαστεί και μέσα από τους Δήμους
να δει αν υπάρχει ένα πρόβλημα να ενημερώσει. Και προφανώς κάθε μέρα, τουλάχιστον στο επόμενο 48ωρο, θα πρέπει να γίνεται μια καταγραφή, όπου μέσα από αυτή την καταγραφή να δούμε τα νέα δεδομένα, αν υπάρχουν, ή ενδεχομένως αν υπάρχουν μετασεισμικές τονίσεις που έχουν πεισμολόγιο, ώστε να υπάρξει περαιτέρω δράση. Κύριε Πατούλη, δεδομένου αυτό που μου είπατε μόλις τώρα, αυτοψίες γίνονται από μηχανικούς σε όλα τα κτίρια που μάλλον χρειάζεται, σε παλαιά ειδικά κτίρια, στο κέντρο της Αθήνας ειδικά. 80 είναι, εκτιμώνται, τα κτίρια τα οποία έχουν υποστεί βλάβες, και θα ήθελα να μου πείτε τι ακριβώς θα γίνει με αυτά τα συγκεκριμένα κτίσματα, γιατί θεωρούνται διατηρητέα ετοιμόρροπα ωστόσο. Αυτή τη στιγμή, εφόσον γίνει μια πλήρη καταγραφή, θα πρέπει προφανώς να απομακρυνθεί και να υπάρχει απόσταση οποιασδήποτε διαβατότητος οποιοδήποτε ανθρώπου. Προφανώς αυτό θα παρθούν όλα εκείνα τα μέτρα, ώστε να μην υπάρχει ένας τραυματισμός ενδεχομένως από μια πτώση οποιοδήποτε αντικειμένου από αυτά τα κτίρια. Από εκεί και πέρα, αν είναι διατηρητέα, σε δεύτερο χρόνο θα πρέπει να δει κανείς τον τρόπο διόρθωσης αλλά και διατήρησης αυτών των χτισμάτων. Νομίζω ότι είναι ο δεύτερος χρόνος του να δει κανείς πώς ακριβώς αυτά τα κτίρια θα μπορέσει να τα διατηρήσει. Ναι. Αλλά και συγχρόνως, σαφέστατα, αυτονόητο, σε αυτά τα κτίρια θα πρέπει να υπάρχει όλη η επίβλεψη προστασίας, ώστε να μην έρχεται κανείς σε καμία επικοινωνία ή ψέγγιση και υπάρξει οποιοδήποτε τραυματισμός από οποιαδήποτε πτώση. Σύμφωνα με αυτά που συζητήσατε και στην ευρεία σύσκεψη με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσογοίδη, και τους άλλους αρμόδιους αξιωματούχους, θα ήθελα να μας πείτε τι ακριβώς σας ανησυχεί, αν υπάρχει κάτι που σας ανησυχεί, δεδομένου του ισχυρού σεισμού που ζήσαμε το μεσημέρι. Κοιτάξτε, αυτό που σαφέστατα οι επιστήμονες παρακολουθούν και πρέπει να ακούμε πάντα τους πιο ειδικούς, είναι ότι φαίνεται ότι αυτή είναι και ένας κεντρικός σεισμός, ναι, με μετασεισμούς οι οποίοι θα έχουν τουλάχιστον το επόμενο 48ωρο διάφορες μικροετάσεις και συχνότητες. Άρα όλοι θα πρέπει να είναι ψύχρεμοι. Αυτό που λέμε θα κουνηθούμε, αλλά αυτό, ναι, δεν σημαίνει τίποτα. Και ενδεχομένως μέσα από αυτή την καταγραφή να δούμε όλοι μας πώς θα γίνουμε καλύτεροι, αναλαμβάνοντας ο καθένας τις ευθύνες του μέσα από ένα συντονισμό από την εμπειρία του σήμερα για το αύριο. Γιατί κοιτάξτε, θα πρέπει να μάθουμε καταρχήν ότι είμαστε μια χώρα σεισμογενής. Δεν είναι, βέβαια, η πρώτη φορά που αν θέλετε γίνεται σεισμός. Έχουμε ζήσει πολύ ισχυρότερους σεισμούς. Απλά είναι πάντα κάθε τέτοιο φαινόμενο ανησυχεί τους πολίτες σίγουρα. Εγώ θα λέγα λοιπόν στους πολίτες, εφόσον δεν υπάρχει καμία καταγραφή στο σπίτι ή εκεί που κατοικούν, ότι υπάρχει οποιαδήποτε βλάβη, μπορούν με ηρεμία, με ψυχραιμία να μένουν. Ναι. Όλοι το ίδιο ζούμε. Όλοι το αντιμετωπίσουμε. Η κρατική μηχανή έδειξε καλά τα ανακλαστικά και όλοι με ψυχραιμία θα δούμε τι θα υπάρχει το παρακάτω 48ωρο, που ούτως ή αλλιώς και οι επιστήμονες και στη σύσκεψη υπόθηκε ότι πρέπει να είμαστε σε μια ήρεμη ετοιμότητα. Κύριε Πατούλη, να σας ευχαριστήσω θερμά για τις πληροφορίες που μας δώσατε και να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Συνεχίζουμε εμείς την επικαιρότητα. Πυρετώδεις είναι οι διεργασίες της κυβέρνησης εν ώψη των προγραμματικών δηλώσεων το προσεχές τριήμερο. Μήνυμα στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να δουλεύουν περισσότερο και να μιλούν λιγότερο, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του Κοινοβουλίου, ενώ παράλληλα τους υπενθύμησε ότι η μάχη κατά του λαϊκισμού είναι συνεχής. Ο Πρωθυπουργός είχε σήμερα συναντήσεις με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Χρήστο Στυλιανίδη, τον Μαργαρίτη Σχοινά, αλλά και με δισεκατομμυριούχο ξένο επενδυτή. Και βέβαια, η προσωπική μας συμπεριφορά γίνεται πάντα δημόσιο υπόδειγμα. Μην ξεχνάτε ότι στα μάτια του λαού είμαστε όλοι ο καθρέφτης της παράταξης, αλλά και της πολιτικής συνολικά. Το Κοινοβούλιο είναι ένα μεγάλο σχολείο. Και όπως θυμάμαι ότι έλεγε πάντα ένας μεγάλος κοινοβουλευτικός άνδρας,
ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, πάντα στο κοινοβούλιο, όταν ακούς προσεκτικά θα μάθεις κάτι από οποιονδήποτε ομιλητή. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλοι μας έχουμε αγορεύσει σε διάφορα βήματα. Το βήμα αυτό όμως, το βήμα του κοινοβουλίου, είναι ένα βαρύ βήμα. Ιδιαίτερη μνήμα στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη έκανε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην πρώτη πανηγυρική συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής έστειλε ηχηρά μηνύματα προς τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, εστιάζοντας το έργο που πρέπει να επιτελέσει η νέα κυβέρνηση. Η κατεύθυνσή μας είναι να δουλεύουμε περισσότερο και να μιλάμε λιγότερο. Αυτό ωστόσο δεν με εμποδίζει να εκφράσω την μεγάλη μου χαρά και την συγκίνησή μου για την εικόνα που βλέπω σήμερα απέναντί μου. Στην αρχή της εισήγησής του, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε την ισχυρή κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, που στελεχώνεται από 158 μέλη, αναφερόμενος παράλληλα στην πραγματική ανανέωση του κόμματος. Η Νέα Δημοκρατία του 2019 διαθέτει 158 βουλευτές. Πρόκειται για μια αυτοδύναμη πλειοψηφία. Σίγουρα, μια κοινοβουλευτική δύναμη μοναδική στα χρόνια της κρίσης. 62 στελέχη μας εκλέγονται για πρώτη φορά. Καλώς ήρθατε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Σηματοδοτούμε με αυτόν τον τρόπο την ανανέωσή μας. Κάποια προέρχονται από όμορες πολιτικές δυνάμεις, δηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη διεύρυνσή μας. Και 19 συνάδελφοί μας είναι τριαντάριδες, αποδεικνύοντας και την φυσική αναζωογόνησή μας. Σίγουρα θα θέλαμε περισσότερες γυναίκες στο Κοινοβούλιο και θα εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του υπογράμμισε την μείζωνα σημασία της απουσίας της Χρυσής Αυγής από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, ενώ την ίδια ώρα απευθυνόμενος στους βουλευτές εκτόξευσε τα βέλη του, βάζοντας το στόχαστρο ρουσφέτη και λαϊκισμό. Ήδη η ψήφος της 7ης Ιουλίου υπήρξε μια ηχηρή απάντηση στη δημαγωγία, αλλά μια ηχηρή απάντηση και στις βίαιες συμπεριφορές. Και αποτελεί δημοκρατική κατάκτηση η απουσία του ναζιστικού μορφώματος από τα έδρανα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Όμως, ας μην έχουμε αυταπάτες. Η μάχη κατά του λαϊκισμού δεν έχει κρυθεί. Είναι μια μάχη διαρκής. Και είναι μια μάχη που θα συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια της δικιάς μας κυβερνητικής θητείας. Το δηλητήριο του λαϊκισμού έχει ποτίσει οριζόντια την κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου. Με όπλο την αλήθεια, οφείλουμε να τον αντιμετωπίσουμε σε όλα τα μέτωπα. Αλλά ακόμα και δίπλα μας, με τη δικιά μας την προσωπική πολιτική συμπεριφορά. Πότε αρνούμενοι το ρουσφέτη κάποιου ψηφοφόρου και πότε αποφεύγοντας εμείς οι ίδιοι τον εύκολο πειρασμό των υποσχέσεων και των φτηνών ρητορισμών. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, στόχος μας είναι η νέα Βουλή να γίνει η καλύτερη της μεταπολίτευσης. Δεν θα ξαναδούμε και δεν πρέπει εμείς να το ανεχτούμε κενά έδρανα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Με αφορμή την εκλογή του Κωνσταντίνου Τασούλα, επεσήμανε ότι στο πρόσωπο του νέου Προέδρου της Βουλής αναδείχθηκαν το ήθος και η προσωπική του πορεία, ενώ όσον αφορά στη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε τον Σταύρο Καλαφάτη, ο οποίος και εξελέγει διαβοής. Την ίδια ώρα, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Χρήστος Τηλιανίδης συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό, τον Παναγιώτη Πικραμένο και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη και συζήτησε με τις ελληνικές αρχές για την ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στόχος του οποίου είναι η καλύτερη προστασία των Ευρωπαίων πολιτών από φυσικές καταστροφές. Παράλληλα, συνάντηση σε εξαιρετικό θετικό κλίμα είχε ο Πρωθυπουργός με τον Μαργαρίτη Σχοινά, αλλά και τον δισεκατομμυριούχο επικεφαλής του μεγάλου επενδυτικού ομίλου Fairfax, Prem Watsa, ο οποίος μάλιστα έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις επενδυτικές προοπτικές που ανήκονται στην Ελλάδα. Βλέπουμε τώρα ότι ξεκινάει αύριο το τριήμερο των προγραμματικών δηλώσεων και εδώ στο στούντιο του Blue Sky καλωσορίζω τους συναδέλφους Γιάννη Στρατάκη και Γιάννη Αντίπα. Καλώς ήρθατε.
Για να συζητήσουμε τα εν λόγω θέματα, γιατί είναι καυτή δυστυχώς ή ευτυχώς μάλλον η επικαιρότητα. Ξεκινάμε τώρα με τον κύριο Στρατάκη. Θα ήθελα να μου πείτε ακριβώς το τι μπορεί να σηματοδοτεί όλη αυτή η πανηγυρική, ναι μεν, σύσκεψη της κοινοβουλευτικής ομάδας, αλλά τα μηνύματα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νομίζω ότι εντάξει, οι πανηγυρικές αυτές μαζόξεις, ιδίως όταν έχει κερδίσει τις εκλογές, είναι κατανοητές. Από εκεί και πέρα η ουσία είναι τι θα ακούσουμε στις προγραμματικές δηλώσεις. Εκείνη σίγουρα η ουσία. Τα πρώτα δείγματα γραφής της κυβέρνησης, όχι από αντιπολιτευτική φόρα, αλλά με κριτική διάθεση προς την εξουσία, θεωρώ ότι, τουλάχιστον για μένα, είναι αρνητικά. Τώρα, πώς θα μπορέσει να μας πείσει ότι όλα όσα εξήγηλε προεκλογικά θα τα συμπεριλάβει στο πρόγραμμά του και χρονικά πότε θα αρχίσει να τα υλοποιεί, είναι το ζητούμενο. Αν είναι ρεαλιστικό δηλαδή το σενάριο αυτό. Εκεί θα κρυθεί. Θα κρυθεί. Γιατί κοιτάξτε, πολλές φορές ακούμε προγραμματικές δηλώσεις, ίσως δεν δίνουμε την σημασία που πρέπει, το βρίσκουμε μπροστά μας. Εδώ έχει ένα σαφές πρόγραμμα. Έχει ένα δόγμα, χαμηλή φόρη. Και αυτό το δόγμα συμπληρώθηκε αυτές τις μέρες με κατάργηση ΣΔΟΕ, ΣΕΠΕ, όλων των ελεκτικών μηχανισμών. Να δούμε λοιπόν αν αυτό το δόγμα έχει και δράκους. Δεν πρόκειται ακριβώς για κατάργηση, αλλά εντάξει. Έχει και δράκους. Ναι, μπορεί να μην είναι κατάργηση το νόμο. Εγώ ακούω τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον Αρμόδιο, να μου λέει ότι με αυτές οι γραμματείες του ΣΔΟΕ, του ΣΕΠΕ και άλλες, τις πάμε σε μια ενιαία γραμματεία η οποία ακόμα δεν έχει φτιαχτεί. Υπονοείται ότι πάει προς κατάργηση. Άρα θα στελεχωθεί και δεν πρόκειται να στελεχωθεί από στελέχη άλλων κομμάτων. Από ημέτερους θα στελεχωθεί. Αυτό δεν γίνεται γενικά έτσι. Ναι, αλλά δεν το επικαλείσαι. Ότι ο λόγος που εσύ καταργείς το ΣΔΟΕ είναι η αποκομματικοποίηση των οργανισμών αυτών. Έτσι, θα μου πεις ότι, εν πάση περιπτώσει, εδώ ίσως να παρισβεί και η λογική της αντιπολιτισμότητας. Δεν είναι έτσι. Γιατί ο μεγάλος κίνδυνος, παραδείγματος χάρη, με αυτές τις συγχωνεύσεις είναι να παραγραφτούν ή κατά το κοινό λεγόμενο να θαυτούν κορυφαίες υποθέσεις οι οποίες βρίσκονται ήδη σε μια διαδικασία ελέγχου. Όπως? Υπάρχουν γιατί πάρα νομίζω πολλές. Ότι πηγαίνει το μυαλό μου. Υπάρχουν πάρα. Υπάρχει η υπόθεση στο Κελπνό, που ερευνάται. Υπάρχουν άλλες υποθέσεις με οικονομικά σκάνδαλα. Κοιτάξτε, υπήρχε. Εμείς κάνουμε φασαρία για το ΣΔΟΕ, αλλά υπάρχει μια άλλη γραμματεία οικονομικού εγκλήματος, η οποία τι κάνει. Επεμβαίνει όταν υπάρχει από τη δικαιοσύνη έρευνα μιας υπόθεσης. Δηλαδή, αν η δικαιοσύνη ερευνά ότι ο Στρατάκης έχει δημιουργήσει ένα οικονομικό σκάνδαλο και έχει πλουτίσει παρανόμως, τότε παρεμβαίνει αυτή ή θα παρενέβαινε αυτή η ανεξάρτητη γραμματεία και θα ασκούσε ένα έλεγχο. Αυτό τώρα όλο μαζί συγχωνεύεται κτλ. Εγώ προσωπικά θα έλεγα ότι πολύ ωραία. Το καταργεί στο ΣΔΟΕ. Καταργείς το ΣΕΠΕ ή τα μεταθέτεις, όπως εσύ λες, σε άλλες υπηρεσίες. Αλλά θα με έπιθες ότι πραγματικά αυτή είναι η στόχη σου, αν είχες έτοιμο το όργανο. Και μάλιστα σε ένα πιο αυστηρό. Γίνεται όμως να έχει, πριν γίνει η κυβέρνηση, έτοιμο ένα όργανο. Μα πώς εδώ το καταργείς. Δεν το καταφέρνουν οι κυβερνήσεις που είναι. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Αλλά δεν καταργείς κάτι, γιατί εγώ σας λέω πολύ ωραία. Και ο ευστόχος το τοποθετείς. Καταργούμε αύριο το ΣΔΟΕ. Να ακολουθήσουμε την ορολογία της κυβέρνησης. Το πάμε σε άλλες γραμματείες. Ναι. Έτσι. Και μέχρι να στηθεί η καινούργια γραμματεία που θα είναι η ομπρέλα, τι γίνεται, σταματάει να υπάρχει. Μα έτσι όμως είναι το σκεπτικό, ότι συγχωνεύεις υπό την ίδια υπηρεσία, τέλος πάντων, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Αυτές και σιγά είπε, σιγά. Εγώ θα συμφωνούσα μαζί σου. Και έτσι έπρεπε να γίνεται. Όμως όταν βγαίνει ο αρμόδιος υφυπουργός και μου λέει ότι ένας από τους λόγους που το κάνουμε είναι αυτό για να αποκομματικοποιήσουμε αυτές τις γραμματείες και αυτές τις υπηρεσίες. Εννοείται να κομματικοποιηθούν ως προς τη Νέα Δημοκρατία, έτσι όπως καταλαβαίνω εγώ. Κύριε Αντίπα, θα ήθελα και από εσάς το σχολείο σας. Κοιτάξτε να δείτε, τα πράγματα κρίνονται πάντα από το αποτέλεσμά τους. Τα τελευταία 10 χρόνια, δυστυχώς, τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που θα περίμενε ο Έλληνας πολίτης. Θυμάμαι το 2009... Ο Γιώργος Παπανδρέου είχε βγει με το «Λεφτά υπάρχουν» και είχε εξηγήσει ότι εννοούσε εφόσον αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή, το λαθρεμπόριο, πιάσουμε δηλαδή την παρανομία, τη διαφθορά, όλα αυτά στα οποία αναφέρθηκε. Θα φορολογούσε και τους επιχειρηματίες. Και ο κύριος Στρατάκης. Βλέπουμε λοιπόν ότι 10 χρόνια μετά, ούτε η κυβέρνηση τότε του ΠΑΣΟΚ, ούτε στη συνέχεια της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ούτε και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που αντικαταστάθηκε
έλαβε εντολή από τον ελληνικό λαό να πάει στον πάγκο, δεν μπόρεσε να λύσει αυτά τα ζητήματα. Ναι. Τώρα λοιπόν έρχεται μια νέα κυβέρνηση η οποία έχει τη δική της μέθοδο. Ας το δούμε. Αυτό που θέλω να πιστεύω είναι ότι επιτέλους θα έχουμε αποτελέσματα. Αν δεν έχουμε, εδώ είμαστε και θα τα κρίνουμε. Αισιόδοξο σας βλέπω. Πάμε στο επόμενό μας θέμα. Ευθείες βολές εκτόξευσε ο Κωστής Χατζηδάκης στο ΣΥΡΙΖΑ για τις πολιτικές του τακτικές, όσο ήταν στη διακυβέρνηση της χώρας σε σχέση με το θέμα της ΔΕΗ. Ο Υπουργός Ενέργειας, μιλώντας στην εκπομπή παρεμβάσεις του Blue Sky και τον Άκη Παυλόπουλο, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις ληξιπρόθεσμες οφειλές αλλά και στη μικρή ΔΕΗ. Το κυβερνητικό σχέδιο για την επιχείρηση ενέργειας αναμένεται να παρουσιάσει ο Κωστής Χατζηδάκης στις προγραμματικές δηλώσεις που θα γίνουν το προσεχές τριήμερο. Στην διαχείριση της ΔΕΗ επί ΣΥΡΙΖΑ, στις αστοχίες και τους πειραματισμούς που οδήγησαν την επιχείρηση στη σημερινή κατάσταση, αλλά και στο σχέδιο που επεξεργάζεται η κυβέρνηση και συγκεκριμένα το Υπουργείο Ενέργειας, θα αναφερθεί ο Κωστής Χατζηδάκης στις προγραμματικές δηλώσεις του στη Βουλή. Ο Υπουργός Ενέργειας, μιλώντας στην εκπομπή παρεμβάσεις του Blue Sky και στον Άκη Παυλόπουλο, αναφέρθηκε στις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την ΔΕΗ. Αυτή την ώρα 60.000 συμπολίτες μας χρωστάνε τα μισά σχεδόν λεφτά από αυτά που μπορεί να εισπράξει η ΔΕΗ. Και όλα τα άλλα. 800 εκατομμύρια είναι το ποσό που χρωστάνε αυτοί. Οι 60.000, 800 εκατομμύρια. Ναι, και όλοι οι άλλοι χρωστάνε. Τους ξέρει η ΔΕΗ αυτούς. Βεβαίως, ένα. Μάλιστα. Λοιπόν, επομένως η προσπάθεια που θα γίνει θα είναι για τους μεγάλους. Δεν σημαίνει ότι λέμε ότι οι υπόλοιποι δεν πρέπει να πληρώσει κανένας. Έτσι, προσέξτε, μην παρεξηγηθεί. Προφανώς. Λέμε όμως ότι θα υπάρχει μια ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. Και της πίεσης, φαντάζομαι. Και της πίεσης. Προφανώς και της πίεσης. Τώρα, περαιτέρω θα εξειδικευθούν όλα αυτά από την νέα διοίκηση της εταιρείας, θα παρουσιαστούν. Αυτή είναι και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτως ή άλλως. Για τα θέματα της λεγόμενης ενεργειακής φτώχειας. Ο Κωστής Χατζηδάκης σημείωσε μάλιστα ότι η ΔΕΗ περιμένει να εισπράξει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Όταν η ΔΕΗ αυτή την ώρα περιμένει να εισπράξει 2,5 δισεκατομμύρια, το οποίο είναι ένα ποσό πολύ μεγάλο, έτσι. Δεν μπορεί κανείς να το αφήσει και να πει δεν με νοιάζει και να αφήσει να πέσει η επιχείρηση όταν μεταβεβαιότητος, κύριε Παυλόπουλε, μεταβεβαιότητος μέσα σε αυτούς που χρωστάνε υπάρχουν και άνθρωποι που θα μπορούσαν να πληρώσουν. Το έχει πει και η διοίκηση η προηγούμενη της ΔΕΗ, η απερχόμενη τώρα, ότι υπάρχουν άνθρωποι με πισίνες, με βίλες και τα λοιπά, οι οποίοι έχουν κρυφτεί πίσω από το μεγάλο πράγμα, το κοινωνικό πρόβλημα, το οποίο οδηγεί πολλούς συμπολίτες μας να μην πληρώνουν το ρεύμα τους. Ο Υπουργός Ενέργειας αναφέρθηκε και στο θέμα της μικρής ΔΕΗ. Μικρή ΔΕΗ, υπάρχει μικρή ΔΕΗ σήμερα? Δεν υπάρχει. Υπήρχε μέχρι το 2015. Με τη συμφωνία. Όταν ήταν μεγάλη, να πάει στη μικρή. Με τη συμφωνία της Τρόικας τότε με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, την οποία περιέγραψα προηγουμένως, ξεκίνησε η απαξίωση της ΔΕΗ, η πτώση της μετοχής κτλ. Επομένως, το πρόβλημα που θα έχεις να βρεις στρατηγικό επενδυτή συνολικά, θα το έχεις και στη μικρή και μεγάλη ΔΕΗ δια δύο. Δηλαδή, όποιος πάρει τη μικρή ΔΕΗ, θα πάρει τα χρέη της μικρής ΔΕΗ. Άρα, δεν το έχεις και αυτό. Έχεις τη δυνατότητα να κάνεις το λεγόμενο διαχωρισμό σε καλή και κακή ΔΕΗ? Ούτε αυτό. Διότι η κακή ΔΕΗ, που σημαίνει θα πάρει το κακό κομμάτι της ΔΕΗ, το ζημιογόνο, το περισσότερο ζημιογόνο, το κράτος, δηλαδή εσείς, έτσι, οι φορολογούμενοι, όσοι μας βλέπουν, υπολογίζεται ότι θα έχει ένα κόστος και τα επόμενα χρόνια γύρω στα 5 δις. Πού θα τα βρούμε? Δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Αυτή είναι η κατάσταση. Ούτε αυτό. Λοιπόν, και προσπαθούμε να βρούμε μια πολυπαραμετρική λύση. Και από εδώ και από εκεί και από παραπέρα, ξαναλέω, έχω στο μυαλό μου προφανώς τόσες μέρες, μελετάω και πριν από τις εκλογές και ξέρετε ότι ξέρω το θέμα. Αλλά δεν θέλω να το πω, διότι πρέπει να σεβαστώ τη θεσμική διαδικασία, προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης κτλ. Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στη Βουλή και στις προγραμματικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού και των Υπουργών της νέας κυβέρνησης, οι οποίοι θα αναπτύξουν το συνολικό κυβερνητικό στρατηγικό σχέδιο. Συγκεκριμένα, το Σάββατο στις 6 το απόγευμα θα ξεκινήσουν με ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη και θα κλείσουν το βράδυ της Δευτέρας με την ψήφο εμπιστοσύνης. Όπως είδαμε, ο Υπουργός Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης δεν άνοιξε τα χαρτιά του. Παρά τα αυτά, μας δείχνει το στρατηγικό κυβερνητικό σχέδιο ότι θα το πει στις προγραμματικές δηλώσεις. Κύριε Αντύπα, θα ήθελα να μου πείτε ένα σχόλιο. Η ΔΕΗ και το θέμα της ΔΕΗ είναι καυτό. Και δυστυχώς τώρα έχει πάρει, όπως λέμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, την καυτή πατάτα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
Τι μπορεί να κάνει γι' αυτό? Είναι κάτι που μπορεί να λύσει? Ναι, προσωπικά και από άποψης φιλοσοφικής δεν πιστεύω ότι υπάρχει άλλο το πρόβλημα. Mm-hmm. Είναι προφανές ότι είναι μια δύσκολη εξίσωση. Η επιχείρηση έχει βρεθεί σε μια δύσκολη θέση. Η Νέα Δημοκρατία κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα, όπως πολύ σωστά είπατε, έχει στα χέρια της την καυτή πατάτα. Εγώ αυτό που θέλω να επισημάνω, για να μην τα απαξιώνουμε όλα, μπορεί η ΔΕΗ να έχει οικονομικό πρόβλημα, είναι ότι η υπηρεσία ανταποκρίθηκε θετικά σε δύο συμφάντα που είχαμε τις τελευταίες ημέρες. Δηλαδή, σχετικά σύντομα μπόρεσε και είχαμε την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στη Χαλκιδική, ναι, και σύντομα αποκαταστάθηκαν και τα προβλήματα που είχαμε σήμερα στην ηλεκτροδότηση από τον σεισμό. Αυτό για να μην τα βλέπουμε όλα μαύρα και αφορά, η καλή κουβέντα αυτή αφορά και την προηγούμενη κυβέρνηση, ναι, που είχε την ευθύνη της ΔΕΗ, δεδομένου ότι φαίνεται ότι η χώρα μας είναι μια ανεπτυγμένη χώρα η οποία έχει μηχανισμούς και μπόρεσε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να πάνε να κινητοποιηθούν οι υπάλληλοι. Μπορεί να μην είχαν λεφτά για στήλους, αλλά φαίνεται ότι δεν το χρειάστηκαν. Και αποκαταστάθηκε και οι Έλληνες πολίτες, αλλά και οι τουρίστες στη Χαλκιδική έχουν ηλεκτρικό ρεύμα. Από εκεί και πέρα η εξίσωση είναι δύσκολη. Θα περιμένουμε κι εμείς να ακούσουμε τη λύση που θα πει ο Υπουργός με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πραγματικά θα το αναμένουμε, ναι, γιατί η ΔΕΗ, μην ξεχνάμε ότι είναι δημόσια περιουσία, μπορεί να είναι δέκο, αλλά είναι πληρωμένοι οι υποδομές, τα δίκτυα, οι εργαζόμενοι ουσιαστικά πληρώνονται, μορφώνονται από χρήματα του ελληνικού λαού, εκπαιδεύονται, μετεκπαιδεύονται. Είναι μια τεχνογνωσία την οποία θα πρέπει να την βελτιώσουμε, να την αξιοποιήσουμε, να λύσουμε το πρόβλημα και όχι απλώς να το δαιμονοποιούμε. Και να μην βάζουμε πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη, θα έλεγα, θα συμπλήρωνα εγώ. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου, γιατί οι τελευταίοι λογαριασμοί έρχονται ακριβώς πολύ φορτωμένοι. Δεν γίνεται να πληρώνει πάντα το κόστος ο καταναλωτής. Αν αυτή είναι η λύση της Νέας Δημοκρατίας, φοβάμαι ότι θα δυσαρεστήσει πολύ κόσμο. Κύριε Στρατάκη, όμως τώρα θα ήθελα να πούμε για τους 60.000 πολίτες και καταναλωτές που χρωστάνε στη ΔΕΗ. Τι ακριβώς έχει γίνει και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε να το λύσει όλο αυτό? Πώς έγινε όλο αυτό το μεγάλο έλλειμμα? Άλλο το δεν μπορώ, ναι, και άλλο το εάν πώς το λύνω το ζήτημα αυτό και δεν δημιουργώ περισσότερα κοινωνικά προβλήματα. Ποιος το ότι υπάρχουν παταξίδες, υπάρχουν. Mm-hmm. Εδώ θα συμφωνήσω σε κάτι που είπε ο κ. Αντύπας νωρίτερα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Η ΔΕΗ έδειξε αντανακλαστικά. Η κρατική ΔΕΗ, ναι, η δημόσια ΔΕΗ. Αντιθέτως, κατέρευσε όλο το σύστημα των επικοινωνιών, των τηλεφωνικών, που έχουν πάει και τον ΟΤΕ πουλήσαμε και η ιδιωτική τηλεφωνία έχει πάει στα χέρια ιδιωτών. Ακούστε, εάν η κυβέρνηση ξεκινάει με τη λογική ότι εγώ θέλω να την πουλήσω, γιατί αυτό μας δείχνει, δεν θα την σώσει ποτέ. Αν ξεκινήσει από τη βάση ότι εγώ θέλω να διατηρήσω το δημόσιο χαρακτήρα της, θα βρεθεί λύση. Πολύ φοβάμαι όμως ότι ο κύριος Χατζηδάκης τοποθετήθηκε σε αυτή τη θέση μόνο και μόνο επειδή έχει την εμπειρία και τη γνώση από το ξεπούλημα που έκανε στην Ολυμπιακή να εφαρμόσει τα ίδια και στη ΔΕΗ. Και είμαι πολύ σαφής. Μιλάτε όμως τώρα τελείως υποκειμενικά και όχι, με βάση δικές σας εικασίες. Δεν μπορεί ένας υπουργός αρμόδιος για τη ΔΕΗ, με το που τυχαίνει αυτή η ιστορία στη Χαλκιδική, που όπως είπε και ο συνάδελφος, η ΔΕΗ έδρασε γρήγορα, να λέει δύο μέρες πριν ότι υπάρχει κίνδυνος blackout. Με το που παθαίνει τη ζημιά ο κόσμος στη Χαλκιδική, δεν έχουμε λεφτά να πάρουμε στήλους. Μετά από τρεις μέρες, blackout στην Αθήνα και κάνει και λέμε, όπα, τι έγινε. Λέει όμως ένας λάθος χειρισμός στο ρουφ. Δεν έγινε γιατί το δίκτυο δεν άντεξε. Λοιπόν, πολύ φοβάμαι ότι όταν ξεκινάει ένας υπουργός και απαξιώνει καθημερινά και συστηματικά τη ΔΕΗ, δεν έχει σκοπό να τη σώσει, αλλά σκοπό και μόνο να την πουλήσει. Στον κύριο Παυλόπουλο όμως ο Κωστής Χατζηδάκης απάντησε και για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Κύριε Στρατάκη, θέλω να μου κάνετε Βεβαίως ένα σχόλιο γι' αυτό. Εδώ έκανα ένα διαχωρισμό. Πολύ ορθά. Υπάρχουν οι πισίνες και υπάρχουν και οι πολίτες. Το τόνισε, πολίτες. Το υπογράμμισε. Έτσι, ο υπουργός. Θα θυμίσω ότι αυτή είναι η τακτική η οποία δεν την ανακάλυψε ο κύριος Χατζηδάκης. Μα θυμόσαστε, δεν είναι ποιος ανακάλυψε, τι είναι το τι ακριβώς. Θυμόσαστε το επιχείρημα του κυρίου Στουρνάρα για να αυξήσει τον ειδικό φόρο στα καύσιμα? Ξέρετε ποιο ήταν το επιχείρημα από το βήμα της Βουλής? Ότι εγώ έφερα αυτή την εξίσωση, αύξησα τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης για να μην θερμαίνουν οι των βορείων προαστίων τις πισίνες τους. Τώρα βλέπουμε μια επανάληψη της ίδιας, αν θέλεις, λογικής. Ότι οι πισίνες δεν πληρώνουν και αυτό. Εντοπίστε τους. Είναι γεγονός όμως αυτό? Βεβαίως είναι. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Αφού ισχύει όμως. Εδώ είναι το πρόβλημα. Ότι
Καθημερινά κόβεται το ρεύμα σε εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά. Ακριβώς. Που χρωστούν 100-200 ευρώ. Και της μεσαίας τάξης, όχι των πλουσίων. Όχι, των 100 και των 200 ευρώ κόβεται. Α. Όταν χρωστάς πολλά, δεν αντιλαμβάνομαι, γιατί έχω πάει στη ΔΕΗ, όπως πάει όλος ο κόσμος. Και βλέπω τον ταβερνιάρη και έρχεται και λέει 15.000 λογαριασμό. Και δεν το πληρώνει, συγγνώμη. Είναι όμως εσείς έχετε έναν τρόπο να μιλάτε μόνο για μπαταξίδες. Νομίζω ότι όχι, οι μπαταξίδες είναι μόνο συγκεκριμένοι. Όχι, δεν μίλησα εγώ. Ο υπουργός είπε ότι αυτοί που θερμαίνουν, αυτοί που έχουν πισίνες, δεν πληρώνουν. Υπάρχει όντως μία ανοχή. Επειδή υπήρχε, και θα συμφωνήσω μόνο σε ένα. Ο κύριος Σκουρλέτης, ναι, όταν ήταν αρμόδιος, είχε πει ότι βάστα, αν δεν χρωστάς μέχρι ένα χιλιάρικο, δεν σκόβουμε το ρεύμα. Ναι. Αυτό το εκμεταλλεύτηκαν δυστυχώς και άλλοι. Είναι να μην μιλήσει για μπαταξίδες. Ξέρουμε. Λοιπόν, αν ξεκινάς με αφετηρία ότι εγώ θέλω να σώσω τη ΔΕΗ, θα τη σώσεις. Εάν ξεκινάς με αφετηρία ότι εγώ θέλω να την πουλήσω, υπάρχει η συγκεκριμένη τακτική. Την απαξιώνω και ναι, την ξεπουλάω. Στυλ Ολυμπιακής. Η Ολυμπιακή τι έγινε, την πουλήσαμε. Πού είναι σήμερα η Ολυμπιακή, έχει συγχωνευτεί με την άλλη εταιρεία. Τι έχει δημιουργηθεί, ένα ισχυρό μονοπόλιο. Καλημέρα. Και τώρα με το καυτό θέμα της ΔΕΗ θα σας χαιρετήσω, συνάδελφοι, ο κύριος Στρατάκης και ο κύριος Αντύπας. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Καλό βράδυ. Στο επίκεντρο της κυβερνητικής ατζέντας είναι οι προσλήψεις και βασικές αλλαγές σε υγεία, αστυνομία και άλλους τομείς. Νέος αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας ορίστηκε ο αντιστράτηγος Μιχάλης Καραμαλάκης. Άμεση ήταν η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ με τον τομεάρχη προστασίας του πολίτη Γιάννη Ραγκούση για την απόφαση του ΚΙΣΕΑ, λέγοντας χαρακτηριστικά απροσχημάτιστη, επανέκαμψε η καταπάτηση κάθε προγραμματισμένης διαδικασίας αξιολόγησης των στελεχών στα σώματα ασφαλείας. Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Ραγκούση αναφέρει πως η παλαιοκομματική λογική προαγωγής του τύπου και δικός μου να είναι και να ξέρει πως εγώ τον ανέδειξα για να μου το χρωστάει, προσβάλλει βάναυσα κάθε έννοια σύγχρονης και αξιοκρατικής Ελλάδας. Και καταλήγει η αναστήλωση του κράτους της δεξιάς, ιδίως στα σώματα ασφαλείας, εξελίσσεται με κλιμακούμενη προκλητικότητα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, απάντησε μέσω ανακοίνωσης του γραφείου τύπου του Υπουργείου για να θυμίσει στον άλλοτε σύντροφό του πως ο νέος αρχηγός της Ελλάς έγινε επιτελάρχης το 2017, υπαρχηγός το 2018 και αρχηγός σήμερα. Ξεκίνησε μάλιστα λέγοντας: αντιλαμβάνονται όλοι από την εξέλιξη της σταδιοδρομίας του ότι η επιλογή του νέου αρχηγού δεν έχει καμία σχέση με κομματισμό και αναξιοκρατία. Αυτά προς απάντηση μιας εμφανώς βιαστικής, ακραία επιθετικής, άδικης και προσβλητικής προς το πρόσωπο του αρχηγού και του σώματος της ελληνικής αστυνομίας, ανακοίνωση του τομεάρχη προστασίας του πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλάζουμε τώρα κλίμα. Ανέκφραστος και αμίλητος πέρασε σήμερα την πόρτα του δικαστικού Μεγάρου Χανίων υποδρακόντια μέτρα ο καθομολογία δολοφόνος της 60χρονης Αμερικανίδας βιολόγου Σούζαν Ήτον. Ο 27χρονος Γιάννης Παρασκάκης βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή, χωρίς ωστόσο τον δικηγόρο του, ο οποίος γνωστοποίησε ότι δεν πρόκειται να αναλάβει την εν λόγω υπόθεση. Μετά την πολυώρια απολογία του, κρίθηκε προφυλακιστέως με την σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή. Δίκαιη τιμωρία ζητάει η του, ενώ την ίδια ώρα διερευνώνται και οι καταγγελίες και άλλων γυναικών για επιθέσεις. Ενώπιον του ανακριτή βρέθηκε ο 27χρονος που ομολόγησε ότι δολοφόνησε την Αμερικανίδα βιολόγο Σούζαν Ήτον. Ο καθομολογίαν δράστης ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος, ενώ μέσω του δικηγόρου του ζήτησε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Μάλιστα, επανέλαβε όσα είχε πει προανακριτικά, λέγοντας ότι δεν είχε επίγνωση όταν διέπραξε το στιγερό έγκλημα. Ο πατέρας δύο παιδιών και γιος ιερέα πίστευε ότι έκανε το τέλειο έγκλημα με το να κρύψει την άτυχη γυναίκα μετά την κακοποίησή της μέσα σε δεδαλώδες τούνελ ενός σπηλαίου. Θα ασκηθούν όλα τα δικονομικά δικαιώματα που έχει. Μην ξεχνάτε όμως ότι ούτως ή άλλως, όπως σύμφωνα και με τις επίσημες ανακοινώσεις της Διεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων, οι πράξεις είναι ομολογημένες. Με κυρίευσε ο διάβολος και δεν μπορούσα να ελέγξω τις πράξεις μου, φέρεται να είπε στον ανακριτή, την ώρα που με εισαγγελική διάταξη δόθηκαν στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες του, προκειμένου να διερευνηθεί αν υπάρχουν και άλλα θύματα του. Καθώς όπως δείχνουν τα στοιχεία, εκτός της άτυχης βιολόγου, ο 27χρονος είχε επιτεθεί σε ακόμη τρεις γυναίκες. Κάτι που έχει παραδεχτεί και ο ίδιος ο Γιάννης Παρασκάκης. Δίκαιη δίκη για το παιδί του, ζητάει ο πατέρας του δράστη, με όλη την οικογένειά του να στέκεται στο πλευρό του. Έχεις μετανιώσει για ό,τι έκανες.
έχει μετανιώσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος λίγα λεπτά μετά τη δολοφονία της 60χρονης βιολόγου έφυγε από τη σπηλιά και πήγε σε ένα κοντινό νεκροταφείο προκειμένου να σβήσει τα ενοχοποιητικά ίχνη από το αυτοκίνητό του. Ένα από τα στοιχεία κλειδιά για την εξιχνίαση της υπόθεσης ήταν όταν οι αστυνομικοί βρήκαν το κατά τα άλλα βρώμικο αυτοκίνητο και παρατήρησαν πως το μόνο καθαρό σημείο ήταν το πόρτ μπαγκάζ, το οποίο ήταν πρόσφατα πλημμένο και ανέδιδε πολύ δυνατή μυρωδιά χλωρίνης. Παράλληλα, όπως προκύπτει από την έρευνα, ο 27χρονος μετά τη δολοφονία πήγε τα ματωμένα ρούχα του σε σπίτι συγγενικού του προσώπου και τα έπλυνε, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία που στάλθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αθήνας, προέκυψε ότι στο παπούτσι του υπήρχε αίμα της άτυχης Σούζαν Ήτον. Οι αρχές ακόμα διεξάγουν έρευνες για το ποια ήταν η ακριβής αιτία θανάτου της άτυχης Αμερικανίδας βιολόγου, με τους άντρες της Ελλάς να προσανατολίζονται είτε στο σενάριο του στραγγαλισμού είτε από την πτώση της ορού μέσα στο καταφύγιο. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Καλό σας βράδυ.